Φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107,4, καλημέρα σας. Σάββατο 13 Ιουλίου, μια δύσκολη εβδομάδα, μάλλον μια δύσκολη μέρες περάσαμε εδώ στην Βόρεια, εδώ στην Χαλκιδική. Τα ξέρετε, είχαμε δυστυχώς 6-7 νεκρούς. Δύσκολες μέρες. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στη συνέχεια το τι γίνεται. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Τάσο, καλημέρα. Βρισκόμαστε εδώ λοιπόν στο ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107,4. Εκπομπή Safety Car, νέα για το αυτοκίνητο. Έχουμε πάρα πολλά νέα. Μοντέλα παρουσιάστηκαν. Έχουμε πολλές ανακλήσεις εδώ στην Ελλάδα. Θα πούμε ποια αυτοκίνητα πρέπει οι ιδιοκτήτες τους να επικοινωνήσουν με τις εισαγωγικές εταιρείες για κάποια μικροπροβλήματα που ίσως παρουσιαστούν. Και το θέμα είναι ότι ακόμα συνεχίζουμε να έχουμε προβλήματα από τους αερόσακους τα κάτω. Αυτοί που καταστρέψαν τις εταιρείες κατασκευής αυτοκινήτων, συνεχίζεται να έχουμε προβλήματα και έχουμε και ανακλήσεις κιόλας για το συγκεκριμένο λόγο. Έχουμε νέα από Γερμανία, από Ιαπωνία. Από Ελλάδα γενικότερα. Έχουμε πολύ καλό θέμα από Ελλάδα. Ναι. Ωραία. Όλα αυτά λοιπόν μέσα στο επόμενο δίωρο θα έχουμε σύνδεση ζωντανή, θα έχουμε σύνδεση με Αυστραλία και το συνεργάτη φίλο αδερφό Μάνο Αναγνωστόπουλο να πούμε και 5 πράγματα εκεί, καθώς μαθαίνουμε όλο και πράγματα για τα οποία είναι αυτονόητα στον χώρο του αυτοκινήτου και μάλιστα όχι στον χώρο του αυτοκινήτου, όταν είσαι οδηγός, έχεις το αυτοκίνητό σου και οδηγάς στους δρόμους, πράγματα που είναι αυτονόητα σε πολιτισμένο κόσμο, εδώ στη χώρα μας δυστυχώς δεν ισχύουν. Γιατί εδώ κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Θα πούμε 5 πράγματα και από εκεί. Λοιπόν, μεγάλος χορηγός εκπομπής, Mini Velmar. Πλέον, στα μέσα της καλοκαιρινής περίοδου, όσο ανεβαίνει η ζέστη και οι θερμοκρασίες, έρχεται το Mini Hot Days, το οποίο πραγματικά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έβγαλε η Mini Ελλάς για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων με έκπτωση έως και 5.000 ευρώ για ετοιμοπαράδοτο Mini. Φυσικά το χρηματοδοτικό πρόγραμμα το In Mini της Mini Financial Services με επιτόκιο παρακαλώ μέχρι και 2,9%. Mini αγορά με επιτόκιο προνομιακό 2,9% δεν θα βρείτε πουθενά. Εκπληκτική προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, έτοιμο παράδοτα, το παίρνεις, το πληρώνεις, σου έρχεται, το παίρνεις, φεύγεις, γεια σας. Καταμιλάμε πάντα για Mini. Τι να πούμε για το Countryman, για το Clubman, για το Johnny Works. Εντάξει, είναι μοντέλα πραγματικά τα οποία θέλεις να έχεις, να τα αποκτήσεις και να έχεις κάτω να σε περιμένει ένα Mini και να πας στις όμορφες βόλτες, ειδικά το Κάμπριο. Τώρα καλοκαιριάτικα. Ειδικά το Κάμπριο είναι πραγματικά εκπληκτικό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε για αρχή. Έχουμε πράγματα από το Σύνδεσμο Ελλήνων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, τα οποία έχουν βγάλει μια σχετική ανακοίνωση, την οποία την έχουμε και θα την παρουσιάσουμε. Γι' αυτό σου είπα και το θέμα για την Ελλάδα. Για τα εισαγόμενα. Είναι πολύ σημαντικό. Που πλέον θα έρχονται στην χώρα μας. Προσφορές. Γενικά, ένα δίωρο το οποίο έχει πάρα πολλά νέα. Όσο πλησιάζουμε και προς τον Αύγουστο, κακά τα ψέματα, εκεί σιγά σιγά τα πράγματα ηρεμούν στο χώρο του αυτοκινήτου, εδώ τουλάχιστον στη χώρα μας, αλλά και κάπου στο εξωτερικό ηρεμούν. Μέχρι λοιπόν και το μήνα, μέχρι να αρχίσει λοιπόν ο Αύγουστος, τα νέα θα έρχονται πάρα πολλά στο χώρο του αυτοκινήτου. Με όσες παρουσιάσεις προλαβαίνουν εδώ, τουλάχιστον στην χώρα μας. Μήνας Αύγουστος ηρεμούν τα πράγματα και πάμε φόρτσα από Σεπτέμβρη που αρχίζει η νέα περίοδος στο χώρο του αυτοκινήτου με νέες εκπτώσεις, με νέες προσφορές που ετοιμάζονται σιγά σιγά να βγάλουν οι εταιρείες. Πάμε λοιπόν για το επόμενο περίπου δίωρο να μιλήσουμε για νέα του αυτοκινήτου. Ήδη έχουν έρθει οι πρώτες καλημέρες σας. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Γράφετε FM, το μήνυμά σας, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε για το αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει
Δεν θέλετε να στείλετε μηνυματικά, μπαίνετε στο Facebook, στην ομάδα μας Safety Car, γίνεστε μέλη και από εκεί κάνουμε συζητήσεις, φυσικά γιατί άλλο, για το αγαπημένο μας αυτοκίνητο. Υπάρχει η σελίδα του Safety Car, www.safetycar.gr, με όλα τα νέα του αυτοκίνητου, ενημερώνεστε από εκεί. Ετοιμάζουμε και λογικά σε 2-3 μέρες βγαίνει και το τρίτο ηλεκτρονικό περιοδικό του Safety Car On Road Magazine, το οποίο έχει όμορφα μοντέλα τα οποία τα πήραμε στα χέρια μας, τα τεστάραμε και λέμε την άποψή μας. Ένα όμορφο υδροπορικό, τεχνολογία με την οποία έχουμε και πραγματικά είναι κάτι για το οποίο εφαρμόζεται στην πράξη και δίνει αποτέλεσμα για κινητήρες με πολύ καλές υποδυνάμεις, με πολύ καλούς ύπους. Πόμονη, 2-3 μερούλες. Safety Car On Road Magazine, το ελληνικό περιοδικό μας. Σιγά σιγά, 2 μέρες μείναν ακόμα. Κάποιες λεπτομέρειες βάζουμε και βγαίνει 15 του μήνα, όπως κάθε δίμηνο, 15 του μηνός, βγαίνει στον αέρα το ηλεκτρονικό περιοδικό μας Safety Car On Road Magazine. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με νέα και τι έχουμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την αναφορά που έλεγες πριν για τους εισαγωγείς αυτοκινήτων και δικύκλων. Το οποίο ο σύνδεσμος λοιπόν προαναγγέλει ότι επιτέλους θα έχουμε φακέλωμα στα εισαγόμενα αυτοκίνητα από δεύτερο χέρι. Επιτέλους. Καιρός ήταν. Λοιπόν, όπως όλοι ξέρουμε λοιπόν, τα χιλιόμετρα συνήθως είναι το μεγάλο μας πρόβλημα στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που παίρνουμε, ιδίως στην Ελλάδα, που έχει γίνει πλέον μόδα ή πρακτική, αν θέλετε, από κάποιους κακούς επαγγελματίες. Να είναι δεν γυρισμένα. Είναι όλοι στο τσουβάλι, να μην τσουβαλιώσουμε τους πάντες. Λοιπόν, για αυτά λοιπόν τα θεματάκια με φέτα χιλιόμετρα, το αν έχει περάσει από τα κανονικά του σέρβις, αν έχει περάσει κταίως στο εξωτερικό, το ιστορικό του και όλα αυτά του εκάστοτε αυτοκινήτου, θα υπάρχει πλέον φάκελος που θα το συνοδεύει. Ωραία αυτό. Αυτό είναι να ξεκινήσει περίπου στο τέλος του Σεπτέμβρη όλη αυτή η ιστορία. Καλή αργά παρά ποτέ. Βέβαια, λοιπόν, το πιο αστείο φυσικά είναι ότι στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η παραποίηση του ιστορικού ενός αυτοκινήτου είναι ποινικό αδίκημα. Ναι. Άμα σε πιάσουν, ναι, μεγάλε, οι μπάτσες. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν και στις ίδιες χώρες βλέπεις σε σχετικά παλιά αυτοκίνητα οι τιμές να είναι κατά πολύ χαμηλότερες από ό,τι βρίσκεις στα αντίστοιχα στην Ελλάδα. Γιατί ακριβώς ξέρουν ότι το αυτοκίνητο έχει κάποια αλφα χιλιόμετρα, έχει κάνει ένα κύκλο ζωής άλφα, πρέπει να είναι χαμηλότερη τιμή του. Δεν μπορείς να του βάζεις μια τιμή αλφα όπως θα ήταν, ξέρω εγώ, ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι πενταετίας και να έχεις ένα αυτοκίνητο οκταετίας με μια διαφορά τιμή της τάξης των 200-300 ευρώ. Δεν είναι σαν τη χώρα μας που όλοι παίρνουμε τις τιμές από σύμφωνα από site το οποίο πασίγνωστο με τα μεταχειρισμένα, το οποίο όποιος θέλει να πουλήσει το αυτοκίνητό του μπαίνει πρώτα εκεί, βλέπει τη τιμή που δίνουν οι άλλοι και ανάλογα 100 ευρώ, 200 ευρώ κάτω, πάνω κάτω πουλάει το δικό του το αυτοκίνητο. Επίσης, το να μην ξέρεις τι γίνεται με το αυτοκίνητο που έρχεται από πάνω, από τις χώρες ας πούμε στην κεντρική, στην Ευρώπη, άμα δεν ξέρεις τι ιστορικό έχει, ρισκάζει και τη ζωή σου στην τελική, έτσι, και τη δικιά σου και της οικογένειάς σου. Ξέρεις κατά πόσο συντηρισμένα είναι τα φρένα του, οι αναρτήσεις του, πόσα χιλιόμετρα έχουν κάνει, τι συντήρηση έχει γίνει. Έχει γίνει σωστή συντήρηση καταρχήν. Γι' αυτό λοιπόν και η Ελλάδα έχει καταντήσει να είναι το γυροκομείο των αυτοκίνητων της Ευρώπης. Γιατί ξέρουν, εντάξει, θα τα στείλουμε εδώ, θα τα πάρουν στην Ελλάδα εκεί πέρα, δεν πειράζει, εδώ πέρα δεν θα τα πάρει κανένας γιατί έχουν συμπληρώσει τον κύκλο τους. Ας τα στείλουμε κάτω εκεί, να πάρουμε και κάτι κατακτήσεις παραπάνω από αυτό που θα παίρναμε αν το αγοράζανε κάποιος από εδώ πέρα. Το θέμα είναι ότι αυτό πλέον από το Σεπτέμβριο θα τελειώσει. Λένε. Πολλά λένε βέβαια. Εντάξει. Αλλά ευελπιστούμε ότι αυτό θα γίνει μπας και στρώσουν τα πράγματα, γιατί
Το πρόβλημα δεν είναι μόνο με τα μεταχειρισμένα από έξω. Είναι και με τα αυτοκίνητα της Ελλάδας τα μεταχειρισμένα. Δεν το κάνουν δηλαδή μόνο στα αυτοκίνητα που φέρνουν από Γερμανία ή από οπουδήποτε αλλού. Και ελληνικό μεταχειρισμένο να πάρεις, η πιθανότητα το να έχει γυρισμένα χιλιόμετρα ή παραποιημένο ιστορικό είναι μεγάλη. Όχι το βιβλιαράκι του σέρβις, ξέρω εγώ, χάθηκε ή παράπεσε ή και εγώ δεν ξέρω εγώ τι έγινε. Να η άδεια, είχαμε ένα θέμα, μας εκλέψαν το αυτοκίνητο, μας πήραν τα χαρτιά, ξαναβγάλαμε καινούρια κτλ. Γνωστές δικαιολογίες. Δικαιολογίες για να παραπείσουν τα στοιχεία. Ας ελπίσουμε λοιπόν, το Σεπτέμβριο όπως ανακοίνησε το Υπουργείο Μεταφορών και ο Υπουργός, ότι πλέον θα υπάρχει φακέλο και για αυτά που έρχονται και για αυτά που είναι μέσα στην χώρα μας, για να μπορέσουμε, μπας και μπει και μια τάξη, για να μπορέσουμε να έχουμε όσο πιο γίνεται αξιόπιστα μεταχειρισμένα και με τα πραγματικά, με τις πραγματικές μετρήσεις που πρέπει να έχει σε χιλιόμετρα, σε σέρβις και σε οτιδήποτε είναι αναγκαίο να γνωρίζει ο επόμενος κάτοχος αγοράς ενός μεταχειρισμένου. Από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, πρώτη ανάκληση έχει να κάνει με 349 Nissan Tilda και Note στην Ελλάδα λόγω των αερόσωκων της Takata. Γνωστοί αερόσικοι, οι οποίοι ήταν προβληματικοί και δυστυχώς μπήκαν σε πάρα πολλά αυτοκίνητα και είχαν πρόβλημα πάρα πολλές εταιρείες κατασκευής αυτοκινήτων. Στην ελληνική αγορά η συγκεκριμένη ανάκληση αφορά συνολικά 4.582 αυτοκίνητα με ημερομηνία παραγωγής για το Tilda από 23 του 2007 έως 31 του 2014 και για τα Nissan Note παραγωγής από 38 του 2005 έως 19 Ευρώμου του 2013. Έτσι λοιπόν, όσοι είναι κάτοχοι των συγκεκριμένων αυτοκινήτων παίρνουν τηλέφωνο στο 210-3489-313. Είναι το τμήμα εξυπηρέτησης πελασσών της ΝΙΚ Θεοχαράκης ΑΕ, το επίσημο εισαγωγείο Nissan στην χώρα μας, ο οποίος χωρίς καμία οικονομική επιβάρηση θα γίνει αντικατάσταση των αφλεκτήρων του αερόσωκου του συνοδηγού. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, ειδικά με τους αερόσωκους της Takata. Γι' αυτό όσοι έχετε συγκεκριμένα αυτοκίνητα Tilda από 21 του 2007 έως 31 του 2014 και Note από 38 του 2005 έως 19 Εβδόμου του 2013, μιλάμε αυτές οι ημερομηνίες είναι ημερομηνίες παραγωγής, ένα τηλέφωνο στη Θεοχαράκης ΑΕ χωρίς καμία οικονομική επιβάρηση να γίνει αντικατάσταση των αφλεκτήρων αερόσωκου συνοδηγού. Το τηλέφωνο του Θεοχαράκης ΑΕ είναι το 210-34-89-313. Πάμε στην επόμενη ανάκληση. Έχει να κάνει με 127 Mercedes Alpha Class και B Class παραγωγής έτους 2013. Στα συγκεκριμένα αυτοκίνητα διαπιστώθηκε το ψυχτικό μέσο που χρησιμοποιεί τα σήματα κλιματισμού δεν αντιστοιχεί στις επίκαιρες προδιαγραφές και συνεπώς χρειάζεται αντικατάσταση. Για όσοι έχουν αυτοκίνητα Alpha Class και B Class του έτους 2013, ένα τηλέφωνο στην Mercedes-Benz στα κεντρικά της στο 211-211-1597, 211-211-1597 είναι η γραμμή εξυπηρέτησης της εταιρείας. Και εκεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, θα πάτε σε ένα εξουδετημένο επισκευαστή Mercedes-Benz προκειμένου να γίνουν οι μετατροπές στο σύστημα κλιματισμού. Για Mercedes Alpha Class και B Class παραγωγής έτους 2013. Και πάμε για την τελευταία ανάκληση. Έχει να κάνει με τη Subaru. 204 Subaru Impreza. Η συγκεκριμένη τύπη των αυτοκινήτων είναι το G3 περίοδου 2008-2014 και G4 περίοδου 2012-2016. Το WRX STI 2008-2014, το XV 2012-2016 και Forester 2013-2015. Αυτά μέχρι τώρα δεν έχει αναφερθεί κάποιο συμβάν.
Από ό,τι μας ενημερώνουν σε αυτά, το αέριο σιλικόνης που εισάγεται ενδεχομένως στο όχημα μέσω ποικιλίας καταναλωτικών αγαθών μπορεί να εσχωρήσει το περίφημα του διακόπτη φώτων φρένων και να οδηγήσει σε αστοχία αγωγημότητας με αποτέλεσμα η προοδοποιητική ενδεικτική λιχνία του συγκεκριμένου να ανάβει και τα φώτα φρένων να μην ανάβουν. Γίνεται ένα μπέρδεμα. Βραχυκύκλωμα, θα έλεγα. Ένα βραχυκύκλωμα. Ακριβώς. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Βραχυκύκλωμα. Όσοι λοιπόν έχετε τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα, καλείτε στο 210-6803-390 καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 5 για να σας παραπέμψω εξειδικευμένο συνεργείο Subaru για να γίνει η αντικατάσταση του διακόπτη φώτων φρένων χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Λάθη γίνονται σε όλα τα αυτοκίνητα, είτε αυτά πρόκειται για τους πρωταθλητές αξιοπιστίας είτε για τους μη πρωταθλητές αξιοπιστίας. Συμβαίνουν, το καλό είναι ότι οι εταιρείες αναγνωρίζουν τα λάθη τους, κάνουν ανάκληση των αυτοκίνητων και διορθώνουν το πρόβλημα που μπορεί να μην παρουσιαστεί ποτέ, αλλά το καλό είναι να προβλέπετε και να φτιάχνετε κατευθείαν εάν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέφω στην εκπομπή Safety Car. Τάσος Κοτζάνης, Γιάννης Αντωνόπουλος στα μικρόφωνα, Σωτήρης Καλάκης στην ηχοληψία. Και πάμε να πούμε τις πρώτες καλημέρες μας στον Νεκτάριο, στο Χρήστο, από κάτω Νευροκόπη Δράμας παρακαλώ, στο φίλο και συνάδελφο Γιώργο Δαμιανίδη, στον Γιώργο, στον Οδυσσέα, στον Χρόνη, στον Κώστα Νικολακόπουλο από το XFM που σήμερα είναι τελευταία του εκπομπή, γιατί παίρνει άδεια ρε παιδί μου. XFM Wheels, τον XFM κάτω στην Αθήνα, στην Βίκη, στο Βάιο, στο Φίλιππο από Νάουσα, στον Νίκο, στον Μπάμπη και στον Θανάση. Μπαίνετε λοιπόν στην ομάδα μας στο Facebook, γίνεστε μέλη και κάτω από το σχετικό post σήμερα που είχαμε το live, το βιντεάκι εδώ που κάναμε με τον Γιάννη, μπαίνετε, στέλνετε τις καλημέρες σας και ό,τι άλλο θα θέλετε να ρωτήσετε για το αυτοκίνητο. Αν και οι πρώτες φωτογραφίες που είχαν διαρρεύσει, οι κατασκοπικές φωτογραφίες για το νέο Nissan Juke έχουν βγει εδώ και λίγο καιρό, η Nissan η ίδια πλέον έδωσε κάποιες φωτογραφίες teaser του μοντέλου. Θα βασιστεί πάνω στην πλατφόρμα της Renault Nissan που ήδη χρησιμοποιεί το νέο Renault Clio και το Renault Captur. Το νέο Juke λοιπόν αναμένεται να είναι πλατύτερο και χαμηλότερο σε σχέση με το τερινό μοντέλο, αποκτώντας μια πιο δυναμική εμφάνιση. Το μεταξύ είναι ότι θα μεγαλώσει, κάτι που σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερους χώρους στο εσωτερικό, κάτι που ήταν αναγκαίο για τον Nissan Juke, κατά ψέματα. Φυσικά θα υπάρχουν αναβαθμίσεις στο εσωτερικό, στο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας της Nissan. Πολύ καλύτερα υλικά σύμφωνα με την Nissan θα υπάρχουν μέσα στο σαλόνι. Οι πρώτες φωτογραφίες λοιπόν έχουν κυκλοφορήσει και λογικά μηχανικά θα προσφέρεται φυσικά με κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου, ενώ θα υπάρχει και ένας plug-in υβριδικός κινητήρας. Πρόκειται για το 1600 κινητήρα βενζίνης που θα συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα και θα το επιτρέπει να κινηθεί μόνο ηλεκτρικά, με την ηλεκτρική κίνηση δηλαδή, περίπου για 30 χιλιόμετρα. Τώρα, για τους κινητήρες βενζίνης, συναντάμε το 1000 βενζίνης και το 1600, αλλά και τον 1500 turbo diesel κινητήρα. Λοιπόν, μία από τις μεγαλύτερες, από τις πολυτερέστερες και πιο γνωστές μάρκες στον τομέα των υπερπολιτελών αυτοκινήτων έκλεισε φέτος τα 100 χρόνια ζωής και συγκεκριμένα στις 10 Ιουλίου η Bentley λοιπόν, η οποία εδρεύει στο κρέβε της Αγγλίας, συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής. Για την ιστορία να πούμε ότι η Bentley ιδρύθηκε από τον Walter Owen Bentley, ο οποίος γεννήθηκε το 1888 στο Λονδίνο, όταν ακόμα φυσικά στους δρόμους υπήρχαν άλογα και κάρα. Αυτός ήταν μέλος μιας οικογενείας 11 ατόμων και με μέτρησε πηδό στο σχολείο.
Ο Μπέντλι λοιπόν από νωρίς διακρίθηκε για το μηχανολογικό του ταλέντο και καθώς το πάθος του ήταν ο ατμός, τον οδήγησε αυτό σε μια πρακτική εξάσκηση στους σιδηρόδρομους και στις μηχανές όταν ήταν ακόμα 16 χρονών, παρακαλώ. Αυτό. Στην πορεία βρέθηκε, έπεσε πάνω στις μηχανές εσωτερικής καύσης και σύντομα κιόλας ξεκίνησε να συμμετέχει και σε αγώνες μοτοσυκλετών. Κάπου λοιπόν εκείνη την περίοδο εφήβρεκε ένα κράμα αλουμινίου χαλκού για να φτιάχνει ελαφρύτερα πιστόνια, γιατί ήθελε να κατασκευάσει ένα δικό του αγωνιστικό αυτοκίνητο. Αυτό έγινε λίγο πριν καταταγεί στο στρατό. Με το που κατατίχθηκε λοιπόν στο στρατό, εξέπληξε τους ανωτέρους του, εφαρμόζοντας την ιδέα του για τα πιο ελαφριά πιστόνια σε κινητήρες αεροπλάνων. Έτσι λοιπόν, με αποτέλεσμα, οι αξιωματικοί να του δώσουν πλήρη ελευθερία για να σχεδιάσει τους δικούς του περιστροφικούς κινητήρες, που πήραν φυσικά το όνομά του Bentley Rotary 1 και έμειναν γνωστοί ως BR1. Παράλληλα, φυσικά, είχε ξεσπάσει και ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και το Sopwith Camel, το δίπλανο που χρησιμοποίησε αυτούς τους κινητήρες, βοήθησε τα μέγιστα να κερδιθεί ο πόλεμος, ενώ βρήκε και μία θέση στο πάνθεο της αεροπορικής ιστορίας ως ένα από τα πιο σημαντικά αεροσκάφη του 20ου αιώνα. Μετά τη λήξη του πολέμου, λοιπόν, ο Bentley αποφάσισε να περάσει όλη αυτή την τεχνογνωσία που είχε δημιουργήσει ο ίδιος, αλλά και το ταλέντο του, στην κατασκευή αυτοκινήτων. Για τις υπηρεσίες του, λοιπόν, στην πατρίδα κατά τον πόλεμο, το Βρετανικό κράτος τον τίμησε με παράσημα που τον συνόδευε το ποσό των 8.000 λιρών. Καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό για εκείνη την εποχή. Λοιπόν, αυτό το κεφάλαιο που επένδυσε ο Bentley για την ίδρυση της εταιρείας του και την πραγμάτωση του οράματός του για να κατασκευάσει λοιπόν ένα καλό, ένα γρήγορο αυτοκίνητο το οποίο ήθελε να είναι και το καλύτερο στην κλάση του. Ήταν λοιπόν τότε, 10 Ιουλίου του 1919, η ημερομηνία που σηματοδοτήσε το ξεκίνημα μιας της πιο ξεχωριστές μάρκες στην ιστορία της αυτοκίνησης. Αυτό είναι, βρήκε το κεφάλαιο 8.000 λίρες για τότε πάρα πολλά χρήματα και κατασκεύασε το δικό του αυτοκίνητο. Για αυτή την επέτειο λοιπόν η Bentley Motors θα παρουσιάσει ειδικές... Θα παρουσιάσει. Εντάξει, επειδή θα είναι... Στην 10 Ιουλίου το παρουσίασε. Όλες αυτές οι ενέργειες θα πάνε σε όλη τη χρονιά, δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη ημερομηνία, γι' αυτό λέω και θα παρουσιάσει. Έχει λοιπόν επαιτειακού χαρακτήρα διάφορες εκδηλώσεις. Αυτά, ανδιάμεσά τους, έχει επαιτειακά μοντέλα με επαιτειακά εμβλήματα στο αμάξωμα, στο μαρσιπιέ και αντίστοιχα ραφτά στην ταπατσαρία των καθισμάτων. Η Breitling θα βγάλει ένα περιορισμένη κυκλοφορία ρολόι με την ονομασία Premier Bentley Centenary Limited Edition. Έχει από έπιπλα, έχει από τα προσωπικά είδη του Walter Bentley να βγουν σε δημοπρασία και παράλληλα λέμε τη συμμετοχή σε φετινές 24 ώρες του Λεμάν. Ένας δρόμος στην πόλη του Λεμάν με το ονομάστηκε Serunde Bentley Boys, οδός των Bentley Boys προς τιμή των Bentley Boys, των εύπορων Βρετανών που τη δεκαετία του 1920 έκτισαν τη φήμη της Bentley ως σπορ μάρκας, οδηγώντας τα μοντέλα της και κατακτώντας νίκες σε σημαντικούς αγώνες. Και το πιο σημαντικό για μένα, ότι προκειμένου να τιμήσει την επέτειο, λοιπόν, η Bentley παρουσιάζει και το εντυπωσιακό κόνσεπτ, το Bentley EXP 100GT, το οποίο είναι ένα πρωτότυπο μηδενικών ρήπων, καθότι θα είναι ηλεκτρικό. Υπάρχουν και τα αντίστοιχα άθρα στο διαδίκτυο για το συγκεκριμένο μοντέλο. Χρόνια πολλά λοιπόν από εμάς. Να τα χιλιάσετε, γιατί να τα κατοστήσετε πέρασε κιόλας. Μάλιστα, Bentley λοιπόν 100 χρόνια ζωής. Σημαντική, φέτος η χρονιά ήταν 120 χρόνια που είχε η Opel, 100 χρόνια η Bentley και άλλες εταιρείες που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να γιορτάζουν, 90 χρόνια η Ferrari ζωής. Μεγάλες εταιρείες στο χώρο του αυτοκινήτου με ιστορία. Σιγά σιγά όλες θα κλείσουν όπως πάμε, γιατί όλες είναι κάπου εκεί. Πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ιδρυτές τους έχουν μπει στη διαδικασία και ήδη κάναν τα πρώτα τους βήματα. Λοιπόν, πάμε να ασχοληθούμε λίγο με τον Κορεάτη, την Hyundai, η οποία στην αίθουσα της Φραγκφούρτης θα κάνει την αποκάλυψη του νέου Hyundai i10. Είναι η τρίτη γενιά του mini μοντέλου της Hyundai. Θα βασιστεί στην πλατφόρμα του νέου Kia Picanto. Έχει μεγαλώσει σε διαστάσεις. Βλέπετε ότι ό,τι μικρό σιγά σιγά προσπαθούν λίγο να το μεγαλώσουν, να αυξήσουν τους χώρους
καθότι οι ανάγκες του αγοραστικού κοινού το επιτάσσουν αυτό το πράγμα. Να μεγαλώσουμε λίγο τους χώρους στα μίνι μοντέλα μας για να μπορέσουμε να είναι όσο πιο ελκυστικά στο αγοραστικό κοινό. Φυσικά νέα σχεδίαση, ακόμη πιο όμορφο από το προηγούμενο. Τώρα για κινητήρες και επιπλέον λεπτομέρειες του αυτοκινήτου, αυτά σιγά σιγά θα βγαίνουν προς τα έξω, καθώς θα πλησιάζει η μέρα παρουσίασης στην Φραγκφούρτη. Σίγουρα οι δημοσιογράφοι θα βγάλουν κάποια πραγματάκια πριν παρουσιαστεί το μοντέλο, αν βρούνε τις άκρες που λέμε, για να μάθουμε το τι κινητήρες και πώς θα είναι σιγά σιγά το μοντέλο και εσωτερικά αλλά και πλέον και εξωτερικά, παρότι έχουν βγει κάποιες φωτογραφίες. Όσοι λοιπόν είστε λάτρες της Hyundai και θέλετε να αποκτήσετε ένα i10, υπομονή. Έκθεση Φραγκφούρτης είναι τον προσεχή Σεπτέμβρη, νομίζω 9 Σεπτεμβρίου ξεκινάει εκεί και θα παρουσιαστεί το νέο Hyundai i10. Ανάπτυξη υπάρχει στην Ευρώπη, ανάπτυξη γίνεται από διάφορες εταιρείες. Για το χώρο του αυτοκινήτου, το λέμε ανάπτυξη, μιλάμε ότι κατασκευάζονται νέα εργοστάσια παραγωγής των αυτοκινήτων. Δυστυχώς δεν αποτελεί η χώρα μας τόπο έλξης των εταιριών για να μπορέσουν να βρούνε τον τρόπο και τις δυνατότητες να κατασκευάσουν ένα εργοστάσιο εδώ παραγωγής αυτοκινήτων. Στην Τουρκία όμως, εκεί τα πράγματα είναι πιο απλά. Έτσι λοιπόν η Volkswagen, οι φίλοι μας οι Γερμανοί, κατάληξαν στη χώρα που θα φιλοξενήσει τη νέα υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής αυτοκινήτων. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου που επικαλούνται πηγές μέσα από τον όμιλο Volkswagen, εκεί λοιπόν το εποπτικό συμβούλιο του Volkswagen Group αποφάσισε το καινούργιο εργοστάσιο να κατασκευαστεί στην Τουρκία και πιο συγκεκριμένα σε περιοχή έξω από τη Σμύρνη. Στις εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν θα συναρμολογούνται κυρίως τα μοντέλα της Skoda, καθώς η παραγωγική δυνατότητα των εργοστασίων της τσεχικής φίρμας έχει εξαντληθεί λόγω της αυξημένης ζήτησης. Αυτά για τη Skoda. Έτσι λοιπόν, αν ισχύουν οι πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, το νέο εργοστάσιο θα είναι έτοιμο το 2022, θα έχει παραγωγική ικανότητα άνω των 350.000 αυτοκινήτων ετήσια, κάθε χρόνο θα βγαίνουν 350.000 αυτοκίνητα. Εκεί λοιπόν θα κατασκευάζονται μοντέλα τόσο της Skoda όσο και της Volkswagen αλλά και της Seat. Και αυτό γιατί οι μέτοχοι από το Κατάρ ζήτησαν να γίνει στην Τουρκία και όχι στην Ρουμανία που ήταν η δεύτερη επιλογή τους. Για προφανείς λόγους, όπως καταλαβαίνετε. Θέλω λίγο να έχουν την παραγωγή κοντά στην αγορά. Το θέμα ότι δεν έγινε εδώ. Τα έχουμε πει αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, μια και μας αγαπάνε οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι και ειδικά οι Γερμανοί. Αν πει για να σε αγαπήσουν, για να έρθουν στη χώρα σου, πρέπει να τους δείξεις τον τρόπο, να τους βρεις τις λύσεις και να τους πεις, ορίστε, έχω τόσο χώρο σε ένα ελληνικό δημόσιο, πάρτε τον συγκεκριμένο χώρο, πάρτε τις λύσεις και όποια προβλήματα δημιουργηθούν, εγώ θα τα λύσω, κτίστε το για να έχουμε και θέσεις εργασίας. Τώρα φανταστείτε σε ένα εργοστάσιο που θα έχει 350.000 αυτοκίνητα ετησίως, μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο εργατικό δυναμικό. Οπότε, η ανεργία στην περιοχή της Σμύρνης θα πέσει κατά πολλές μονάδες προς τα κάτω. Λοιπόν, επόμενο, τι έχουμε. Τι έχουμε. Μάλιστα. Τι έχουμε. Είναι κάτι για το οποίο δεν ήθελα να ακούσω, αλλά δυστυχώς τα δημοσιεύματα όσο πάνε και πληθαίνουν. Και για θυμίσου λοιπόν τι έλεγε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, Τάσο. Ότι δεν θα ήθελα με τίποτα να δω ένα SUV από την εταιρεία την Ιταλική με σήμα το αλογάκι. Εγώ σου είχα πει ότι είναι αναμενόμενο. Εγώ είπα δεν θα ήθελα τώρα. Είναι Λοιπόν, η Ferrari λοιπόν, φίλε Τάσο, έχει ήδη ξεκινήσει την ανάπτυξη του πρώτου SUV της. Και έχει και όνομα ήδη. Είναι το Purosangue. Το όνομά του. Εντάξει, είναι κωδική ονομασία. Ναι, είναι κωδική ονομασία. Δεν υποκλείται να βγει με αυτό το όνομα. Και εγώ έτσι φαντάζομαι, αλλά τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι η Ferrari λοιπόν
δηλώνει ότι θα είναι δυνατότερο από τον ανταγωνιστή του, τη Lamborghini Urus, η οποία παράγει 650 άλογα από ένα διπλοτούρμπινο V8 κινητήρα των 4 λίτρων. Και σύμφωνα με τις αναφορές λοιπόν της Ferrari, θα φορά ένα επίσης V8 διπλοτούρμπινο κινητήρα και θα διαθέτει και υβριδικό σύστημα, με τους ηλεκτροκινητήρες να είναι στους μπροστινούς τροχούς και ο θερμικός κινητήρας να βρίσκεται στον πίσω άξονα. Συγκεκριμένα, ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari σε πιο παλιές δηλώσεις του είχε πει ότι απογοητευόμουν να ακούω τη λέξη SUV στην ίδια φράση με τη λέξη Ferrari. Ως παθιασμένος λοιπόν, λέει, Φεραρίστη, ήμουν λίγο σκεπτικός. Όμως όταν είδα το design και τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά, έγινα σε εξαιρετικά ενθουσιώδης υποστηρικτής του μοντέλου. Το αυτοκίνητο θα μοιάζει όπως θα πρέπει να μοιάζει ένα μοντέλο της Ferrari και θα οδηγείται όπως κάθε άλλη Ferrari. Αυτό σημαίνει πως το ιταλικό SUV θα έχει το DNA της Ferrari και θα προσφέρει δυνατότητες ενός supercar. Μάλιστα. Όσοι λοιπόν λάτρες της Ferrari. Και άμα είναι και έτσι. Εντάξει, αυτή είναι η φωτογραφία. Ναι, πίστευε. Θα είναι πολύ κοντά. Θα είναι πολύ κοντά. Δεν ενθουσιάζουμε να βλέπω SUV Ferrari, όσο και πιο τέλειο σχεδιαστικά να το κάνουν. Οκ, ανταγωνισμός είναι αυτός. Πολλοί θέλουν να κάνουν εταιρείες. Όταν μιλάει το χρήμα, από εκεί πέρα τα υπόλοιπα περιτεύουν. Και έτσι λοιπόν συμβαίνει και με την ιταλική φίρμα. Αναμένουμε λοιπόν να βγει το νέο SUV της Ferrari. Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πούμε ότι υπάρχει το Mini Hot Days για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων έτοιμο παράδοτα από την Mini. Εδώ στην πόλη μας είναι η Mini Velmar, Μάρινο Αντίπα 10. Πηγαίνετε λοιπόν στην Mini, η οποία πλέον για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων έτοιμο παράδοτα δίνει όφελο έως και 5.000 ευρώ και προνομιακό επιτόκιο 2,9% με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα All in Mini της Mini Financial Services. Ισχύει για λίγες μέρες για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων και ταξινομίζεις έως και 30 Οκτώβου του 2019. Ίσως πλέον είναι η ώρα να αποκτήσετε ένα Mini. Πηγαίνετε Mini Velmar, Μαρίνο Αντίπα 10, εκεί υπάρχουν έτοιμο παράδοτα Mini, τα οποία μπορείτε να αποκτήσετε με προνομιακό επιτόκιο. Πάμε για διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ μας επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car. Γιάννης Αντωνόπουλος, Τάσος Κοτσάνης πίσω από τα μικρόφωνα, Σωτήρης Δασκαλάκης στην ηχοληψία και πάμε να πούμε την καλημέρα μας στο Μάνο Αναγνωστόπουλο στη μακρινή Μελβούρνη. Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους ακροατές, φίλες ακροάτριες. Τι κάνετε? Εδώ, εκπομπή, τα γνωστά, ξέρεις. Ναι, αυτό το ξέρεις, έχει λύσει πολύ το καλημέρα σε όλους και έτσι, το πρωινό, έτσι που βγαίναμε κάθε πρωί έτσι και τα λέγαμε. Δηλαδή, να πω την αλήθεια, το πράγμα που με έχει λύσει περισσότερο από την Ελλάδα αυτή μέχρι τώρα τουλάχιστον, είναι το ραδιόφωνο, έτσι. Καθαρά έτσι, τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα είναι όμορφα εδώ πέρα, περνάμε όμορφα εδώ, ωραία είναι. Έχουμε βρει τον πολιτισμό εδώ, οπότε όλα τα άλλα καλύπτονται, ξέρεις. Και μια που λέγαμε για πολιτισμό, για πες λίγο έτσι, για τον πολιτισμό στον χώρο του αυτοκινήτου και μάλιστα τον πολιτισμό όταν οδηγείς ένα αυτοκίνητο στους δρόμους της Αυστραλίας. Ξέρεις, Τάσο και Γιάννη, ανέβασα ένα αρθράκι στο safety πριν καμιά εβδομάδα, το οδηγώντας ανάποδα, από η οδήγηση ανάποδα με τον σωστό τρόπο. Ο τρόπος που οδηγούν εδώ από τα αριστερά, έτσι, εμάς μας φαντάζει βέβαια ότι είναι ο ανάποδος και όλα αυτά. Εντάξει, και κάπως έτσι μπορεί να είναι. Το θέμα είναι ότι το 90% των οδηγών, τουλάχιστον από όσο έχω καταλάβει, οδηγούν σωστά. Και αυτό είναι το βασικό. Έχω καλύψει ως τώρα γύρω στα 1700 χιλιόμετρα μέσα σε ένα μήνα. Έτσι. Έχω δει ένα ατύχημα. Στα 1700 χιλιόμετρα, ένα μήνα είμαι εδώ, έχω δει ένα ατύχημα σε δρόμο. Και έχω ακούσει 3 φορές κόρνα. Αυτά. 3 φορές κόρνα. Δηλαδή δεν είναι όλο ναι. Στο φανάρι μπροστά, ας πούμε, και όπου πίσω κατευθείαν με το πράσινο κόρνα κατευθείαν ξεκινά. Γιατί αργήσαμε. Ναι. Ή για τον οποιοδήποτε λόγο, ας πούμε, γιατί κάποιος θέλει να
κοιτάζει, ξέρω εγώ, πού θα στρίψει και σιγά σιγά μπορεί να κοιτάξει ένα στενό, ένα δεύτερο στενό, γιατί και εδώ πέρα λίγο τα πράγματα μοιάζουν πολύ, έτσι, ειδικά έξω από το κέντρο οι περιοχές είναι, ξέρεις, απόλυτα τετραγωνισμένες, όλα τα σπίτια τα περισσότερα είναι μονοκατοικίες, τα στενά φαίνονται πραγματικά ίδια, παντού έχει πράσινο, μπορεί να δυσκολευτείς να βρεις το στενό σου, ας πούμε, ένα στενό. Δεν θα κορνάρει ο άλλος πίσω σου, δεν θα κολλήσει ο άλλος πίσω σου. Αυτό που σκεφτόμουν σήμερα, ας πούμε, το πρωί που πήγαινα έτσι μια βόλτα, που είσαι σε ένα φανάρι και ξαφνικά βλέπεις έρχεται ο έξυπνος από την άλλη λωρίδα και μπαίνει μπροστά σου. Δεν θα το δεις ποτέ. Ποτέ. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είναι πράγματα τα οποία, ξέρεις, τιμωρούνται. Stop. Στο stop σταματάς. Το κοκαλώνεις. Αν περάσεις, ας πούμε, το stop ρολάροντας το αυτοκίνητο, είναι τιμωρία, έτσι. Mm-hmm. Σταματάς, ελέγχεις αριστερά, ελέγχεις δεξιά, ξεκινάς. Σωστό. Τελειώσαμε. Είναι απλά πράγματα τα οποία όμως μπορούν να σώσουν τη ζωή. Βγαίνεις έξω και λες, δεν έχω... Πώς μπορεί να γίνει ατύχημα. Είσαι πολύ πιο άνετα. Νιώθεις πολύ πιο μεγάλη ασφάλεια. Γιατί ξέρεις ότι ο άλλος δεν θα τρέξει παραπάνω, γιατί δεν τον παίρνει να τρέξει παραπάνω. Γιατί υπάρχει άμεσα τιμωρία. Στον αυτοκινητόδρομο είναι... Ναι, αυτό. Θυμάστε εκπομπή που είχαμε κάνει και λέγαμε ότι δυστυχώς και στην Ελλάδα κάπως έτσι πρέπει να γίνει, όχι βέβαια με αυτό που γίνεται εδώ στην Αυστραλία, έτσι, που μαθαίνουν από την αρχή, έτσι, αλλά ότι αν ανεβάζαμε πραγματικά, δηλαδή λέγαμε το stop, 3.000 ευρώ. Τέλος. 3.000 ευρώ. Το κόκκινο το φανάρι, 3.000 ευρώ. Πόσοι θα παίρνωσανε. Αυτό. Τότε βέβαια υπήρχαν οι αντιδράσεις του κόσμου. Έτσι έλεγαν ότι εντάξει, είναι τραβηγμένο. Να σου πω κάτι. Προτιμώ το τραβηγμένο και να μην παίζω τη ζωή μου κόρονα γράμματα. Έτσι. Και να συμβιβαστώ από τον οδηγό χωρίς να νιώθω ασφάλεια. Εντάξει, το πιο ένα από τα σωστότερα είναι να σου πάρουν το δίπλωμα. Να μην μπορείς να οδηγήσεις. Αυτό ίσως είναι το πιο καλό. Αντί να ανεβάσει μόνο το πρόστιμο, πρέπει να σου πήρουν το δίπλωμα. Και ας πούμε ότι για τις επόμενες 6 μήνες, 7 μήνες, γιατί πέρασε ένα στόπ, ας πούμε, δεν θα οδηγήσεις. Αυτό πονάει πολύ περισσότερο. Ναι, και αυτό. Παράδειγμα για αλκοόλ. Δεν υπάρχει, έτσι. Δηλαδή, βγαίνουμε έξω και βλέπεις τον κόσμο ότι θα πιει ένα. Αυτό. Γιατί μόνο, δηλαδή, αυτοί που θα οδηγήσουν θα πιούν ένα. Και μπορεί και κανένα. Αυτοί που δεν θα οδηγήσουν μπορούν να πιούν όσο θέλουν. Αλλά όταν ο άλλος έρθει με αυτοκίνητο, γιατί ξέρεις, θα συναντηθούμε κάπου έτσι όλοι μαζί και ξέρεις ποιοι είναι οι οδηγοί ή θα πιούν ένα ή κανένα. Τελειώσαμε. Γιατί υπάρχει έλεγχος όμως. Μπορεί να πας στιγμή να βγεις σε συνοικιακό δρόμο και να σου κάνουν έλεγχο. Και αν σε βρουν ότι κατανάλωσες, σου παίρνουν το δίπλωμα. Πολύ απλά. Μετά θα κάνεις ένα χρόνο και ξανά εξετάσεις την αρχή. Α. Ναι, όχι, στο παίρνουν και μετά μπορεί να κάνεις και ένα χρόνο και ξανά εξετάσεις από την αρχή όλα κανονικά. Έτσι. Για κινητό τηλέφωνο δεν συζητάμε. Να οδηγήσουν και να έχουν το κινητό τηλέφωνο. Καταρχήν δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνεις γιατί σε κάθε φανάρι υπάρχει κάμερα. Δηλαδή μπορεί να σε δουν με κάμερα από ότι έχεις το κινητό στο χέρι. Σε φωτογραφία κανονικά, πρόστιμο. Δεν υπάρχει κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο είναι τίποτα. Είναι Bluetooth, είναι όλα οι περασμένα στα αυτοκίνητα που ούτως ή άλλως πλέον τα σύγχρονα αυτοκίνητα. Καλά και εδώ πέρα η αλήθεια είναι το 80% των αυτοκινήτων είναι από 2015 ας πούμε και πάνω. Mm-hmm. Έτσι δεν θα, δηλαδή πενταετίας είναι όλα και πάνω, δεν θα βρεις. Λίγα αυτοκίνητα θα βρεις και μετά θα βρεις αυτά που είναι τα, ξέρεις, που έχουν κάποια την τρέλα που παίρνουν τα αμερικάνικα, τα muscle cars και τέτοια που βλέπεις τα κλασικά και βλέπεις κάποια αυτοκίνητα στον δρόμο. Αυτό, τίποτα, οδηγείς και ζητάς μια ασφάλεια. Και είναι σημαντικό. Μάλιστα, ασφάλεια. Ναι, τόσο ακούω μια χαρά. Ασφάλεια η οποία δεν υπάρχει εδώ. Εντάξει. Είπαμε, ναι. Είναι τρομερό η σύγκριση, τρομερή η σύγκριση μεταξύ των δύο
μεταξύ Αυστραλίας τώρα και μάλλον στη Μελβούρνη που ζεις και Θεσσαλονίκη, ας πούμε, που ήσουν εδώ, που βλέπεις ότι τεράστιες διαφορές και πόσο μάλλον όταν τηρείς κάποια πράγματα που και εδώ πρέπει να τα τηρείς. Εντάξει, και εδώ αν τηρείς τον κώδικα κυκλοφορίας και πηγαίνεις όπως πρέπει, θα νιώσεις την ίδια ασφάλεια, πράγμα που δυστυχώς δεν συμβαίνει στη χώρα μας. Τέλος πάντων, κάτι πρέπει να γίνει. Το θέμα είναι ότι έχει και δρόμους. Έτσι συγκριτικά λίγο να σας πω τι γίνεται. Ας πούμε τα τέλη κυκλοφορίας που τα πληρώνεις μία φορά το χρόνο εδώ για ένα αυτοκίνητο της τάξης των 1600 κυβικών είναι περίπου στα, να πω, 500 ευρώ. Εκεί περίπου είναι. Mm-hmm. Γύρω στα 450 με 500 ευρώ. Ένα αυτοκίνητο 1600. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι η μισθή είναι 4 φορές σε σχέση πάνω έτσι, σε σχέση με την Ελλάδα. Οπότε είναι κάτι σαν αντίστοιχο να λέμε 120 ευρώ είναι τα τέλη κυκλοφορίας για ένα Αυστραλό εδώ. Το θέμα είναι ότι πηγαίνουν όμως όλα στους δρόμους. Για να γίνονται δρόμοι, να γίνονται υποδομές και όλα αυτά. Ενώ εκεί πληρώνουμε, ας πούμε, και δίλες τι γίνονται όλα αυτά τα λεφτά που πληρώνει ο Έλληνας, ο οδηγός. Εντάξει. Αυτό και οι ασφάλειες είναι σε σχετικά ίδια επίπεδα. Άλλο, τι να σου πω, εντάξει, τα αυτοκίνητα είναι εδώ παράδεισος, έτσι, μπορείς να πάρεις ό,τι θέλεις. Όπως και στη χώρα μας. Ναι, δηλαδή ακριβώς έτσι. Δηλαδή μπορούσα να πάρω ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, 2.500 κυβικά. Δεν θα μου πει κανένας τι βγάζεις, πόσο βγάζεις και γιατί βγάζεις και να δικαιολογήσεις τίποτα. Θέλω να πάρω ένα αυτοκίνητο 2.500 κυβικά. Καλά, εδώ πέρα είναι ο παράδεισος βέβαια των 3 λίτρων, 3,5 λίτρων, κάτι 6 κυλίνδρα, 8 κυλίνδρα. Νομίζω ότι εκεί ο Γιάννης Αντωνόπουλος έτσι έχει τη χαρά που τα βρίσκει εδώ πέρα. Εγώ σου είπα, εγώ περιμένω να δω με συγκεκριμένο αυτοκίνητο εκεί πέρα κάποια στιγμή, το είπα. Με ντόπιο μοντέλο. Η αλήθεια είναι ότι με 7.000 ευρώ περίπου παίρνεις έτσι ένα εξακίνητρο εδώ πέρα. Αλλά δεν ξέρω αν θα το δοκιμάσω ποτέ να πάρω ένα αυτοκίνητο το οποίο θα είναι πολλά κυβικά ή πολλά άλογα, για το λόγο του ότι τα όρια είναι αυτά, δηλαδή. Ναι, αλλά 60, έχεις 50, ναι, τι έχω. Έχεις χώρους άμα θες να το δοκιμάσεις, να το ευχαριστηθείς. Ναι, εντάξει, είναι και αυτό. Δηλαδή θα πας, ας πούμε, 100-110, αυτό. Έχει πίστες που μπορείς να πας, έτσι είπαμε, γύρω-γύρω και μέσα στην, και κοντά στην πόλη, ας πούμε, έχει πίστες, έχει πίστα drag, έχει ό,τι θέλεις. Πηγαίνεις. Και βγάζεις. Ναι, και είσαι και ασφαλής. Ναι, και μετά πηγαίνεις πάλι στον δρόμο. Απλά δεν ξέρω, εγώ στεναχωριέμαι, θα δηλαδή το λυπάμαι ένα αυτοκίνητο τέτοιο να το πάρεις και να ξέρεις ότι είναι αυτό 60, 100, 60, 100, 60, 100, 40. Έλληνας. Εδώ φαίνεται το Έλληνας. Παρ' όλα αυτά δεν θυμάμαι αν είχες αναφέρει κάτι, να σε ρωτήσω, συγγνώμη σε διακόπτω. Είχες αναφέρει για τις τιμές της βενζίνης εκεί, γιατί είπες έκανες 1.700 χιλιόμετρα. Για αυτά τα 1.700 χιλιόμετρα. Ναι, η τιμή της βενζίνης. Η τιμή της βενζίνης, καταρχήν εδώ τα πράγματα είναι πιο απλά. Έχει βενζίνη αμόλυβδη 91 οκτανίων. Έχει 95. Έχει τις 98 και μετά έχει το ντίζελ, ας πούμε. Η τιμή που είναι για τα 91 οκτάνια και για τα 95 είναι περίπου, να στο κάνω σε αναλογία ευρώ, είναι 0,80. Τίποτα. Περίπου. Τίποτα. 0,80. Μισή τιμή. Να σας πω, ναι, είναι ακριβώς μισή τιμή. Κάποιες φορές είναι λίγο παραπάνω, γιατί όταν γίνεται η αύξηση γίνεται απευθείας. Όταν γίνεται η μείωση γίνεται την άλλη μέρα. Καλά, αυτό τώρα για τη μία μέρα δεν είναι το θέμα αυτό. Μιλάμε για τις γενικές γραμμές. Αλλού ήθελα να το πάω, δηλαδή το τύπο ότι όταν θα πούμε ότι τώρα το βαρέλι έπεσε, η μείωση γίνεται το βράδυ και το πρωί παίρνεις φθηνή βενζίνη. Τελειώσαμε. Όταν είναι ανέβει, την παίρνεις την άλλη μέρα ακριβή. Δηλαδή μπορεί να τη δεις μια μέρα ένα 40, ας πούμε, με δολάρια, και την άλλη μέρα να είναι ένα 20.
Ηλεκτρικό αυτοκίνητο, υποδομές ηλεκτρικού αυτοκίνητου είδε στην Μαρβούνη. Δεν το έχουν ακόμα με τα... Αν κυκλοφορούν αρκετά Τέσλα, κυκλοφορούν Τέσλα, κάποια BMW i3 είδα, μερικά Nissan Leaf είδα, αλλά γενικότερα ακόμα δεν το έχουν με το ηλεκτρικό. Και μάλλον δεν το έχουν γιατί... Λόγω αποστάσεων. Ξέρω εγώ, με 80 cents βενζίνη και με μισθούς οι οποίοι είναι στα 3.000 ευρώ ας πούμε και στα 2.500 ευρώ και στα 3 ένας νορμάλ μισθός, δεν νομίζω ότι... Έχουν και τεράστια αποστάσεις, οπότε υπάρχει και το θέμα της αυτονομίας. Ναι. Πάντως παρόλα αυτά... Έξω ειδικά... Τι είπες Γιάννη, δεν σ' άκουσα. Λέω πάντως παρόλα αυτά, σε άρθρο χθεσινό, το Leaf ετοιμάζεται να πατήσει καλά Αυστραλία. Δηλαδή ετοιμάζουν και δίκτυο και πωλήσεων και σέρβις και σταθμούς φόρτισης και τέτοια, από ό,τι διάβασα δηλαδή και ανεβάσαμε και στο site. Για το Leaf ετοιμάζουν αρκετά καλό δίκτυο για να πατήσει καλά. Και προφανώς και για τα μετέπειτα ηλεκτρικά μοντέλα. Κοίταξε, το καλό και το θετικό εδώ με τα ηλεκτρικά μοντέλα είναι το εξής, ότι το 80% του κόσμου μένει σε μονοκατοικίες. Ναι. Που σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί και έχει το δικό του αυτόνομο γκαράζ. Που σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να βάζει το αυτοκίνητο το βράδυ, να το φορτίζει και το πρωί να φύγει στη δουλειά. Έτσι, είναι πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ απλή διαδικασία. Από εκεί και πέρα, έτσι, μια καθημερινή απόσταση για να πάει κάποιος στη δουλειά του και να γυρίσει, το λιγότερο είναι τα 40 χιλιόμετρα και το περισσότερο μπορεί να είναι, ας πούμε, και 100, 120, 140 χιλιόμετρα πήγαινε ένα στη δουλειά του. Ναι, ένα Nissan Leaf, εντάξει, μπορεί να βγάλει ούτως ή άλλως άνετα, δεν ξέρω, δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα... Σου είπα ότι δεν έχουν ακόμα, δεν το έχουν ακόμα με τα ηλεκτρικά. Εντάξει, είναι και μια χώρα που έχει συνηθίσει σε πολλά κυβικά. Έχουν μια αμερικάνικη νοοτροπία. Τώρα είδα έτσι λίγα-λίγα. Θα δω, αν γίνει καμία παρουσίαση εδώ, πάντως του Leaf και όλα αυτά, θα είμαι εκεί πέρα από κοντά. Πήρα και εγώ το σχετικό δελτίο. Και να δούμε. Τεράστιες διαφορές λοιπόν. Μάλλον τεράστιες διαφορές. Απλώς εκεί σέβονται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Ναι. Δεν έχουμε να κάνουμε. Πάντως να σας πω και προχθές πήγαμε σε ένα κατάστημα με κάποια αξεσουάρ, γιατί έτσι, θέλω να πάρουμε κάτι και είδα μια πάρα πολύ γνωστή μάρκα που είναι λάδι αυτοκίνητο, έτσι. Και είχε τιμή για λάδι συνθετικό, φουλ συνθετικό, μιλάμε για 10.50, φουλ συνθετικό, το 5 λίτρο, το είχε 10 ευρώ. Εντάξει. Από εκεί και πέρα. Απλά δεν, ναι, απλά έτσι το έχουν, έτσι, με αυτά τα πράγματα, δηλαδή ό,τι είναι για το αυτοκίνητο είμαστε καλά. Είναι παράδεισος, πραγματικά. Εντάξει. Φθηνή βενζίνη, φθηνά λάδια, εντάξει, το σέρβις είναι ακριβά γιατί είναι ακριβή εργατοώρα, που όπως και κάθε υπηρεσία εδώ είναι ακριβή, ό,τι κάνεις πληρώνεις έτσι εδώ πέρα, δεν βγαίνεις από τα τζάμπα. Αυτά, αν θέλω να κρατήσω έτσι κάτι από τον πρώτο μήνα, ας πούμε, οδήγησης εδώ, είναι το αίσθημα ασφάλειας. Και ότι αυτό, ότι ξέρεις ότι... Ο καθένας έτσι, δηλαδή έχεις ανθρώπους δηλαδή, δίπλα που σε προσέχουν. Βέβαια δεν έχω οδηγήσει, αλήθεια είναι, ξημερώματα σε περιοχές που είναι όλα τα μπαράκια και τα κέντρα διασκέδασης και όλα αυτά να είναι κάπου εκεί κοντά. Δεν το έχω κάνει. Αλλά και εκεί πέρα, επειδή ξέρουν οι αστυνομικοί, ας πούμε, τις περιοχές και αυτά, τι γίνεται, φαντάζομαι ότι στείνει περισσότερα περιπολικά από ό,τι βλέπεις στον δρόμο σε καθημερινή βάση. Λογικό αυτό. Ναι. Όπως έχουμε εμείς εδώ τα λαβάδια. Γενικότερα... Βλέπεις το περιπολικό να είναι στη μέρα πιο κάτω. Θα ήθελες να βλέπεις μάλλον.
αλλά δεν το βλέπεις. Έτσι ακριβώς. Τώρα μιλήσουμε για δρόμους, ποιότητα, αυτό ότι φαγώνονται τα λάστιχα, ότι βρέχει και δεν σε νοιάζει που βρέχει γιατί δεν υπάρχει νεροφάγωμα, δεν υπάρχει, δηλαδή λακκούβα θα βρεις, αν βρίσκεις λακκούβα, ας πούμε, βγαίνεις να τη φωτογραφίσεις. Ότι βρήκα λακκούβα. Και λακκούβα μιλάμε, ξέρεις, στο μέγεθος από ένα τασάκι, ας πούμε, δεν είναι λακκούβα που, εντάξει, έτυχε. Τίποτα, δηλαδή το αυτοκίνητο είτε σε στεγνό είτε σε βροχή φρενάρει το ίδιο σχεδόν, έτσι. Ας το πω πολύ απλά. Αλλά φαίνεται ότι όλα αυτά τα λεφτά που εξοικονομούνται πηγαίνουν εκεί. Ναι, άρα αυτομάτως έχεις και αυτοκίνητο με λιγότερες καταπονήσεις και να χρειάζεται λιγότερη συντήρηση. Πάλι κέρδος έχεις. Ναι, γιατί ας πούμε δεν έχεις πρόβλημα με τα αμορτισέρ του αυτοκίνητου. Και ένα άλλο, ας πούμε, πολύ σημαντικό είναι ότι παίρνεις μεταχειρισμένα, έτσι. Θα βρεις μεταχειρισμένα εδώ, τα οποία έχουν ούτως ή άλλως αρκετά χιλιόμετρα. Έχει και μερικά που είναι με λίγα χιλιόμετρα, αλλά τα περισσότερα έχουν αρκετά χιλιόμετρα λόγω των αποστάσεων, είναι μεγάλες αποστάσεις. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν είναι αυτοκίνητο, έτσι, το πηγαίνεις 60 πόλη και 100 έξω, 110 αυτοκινητόδρομο, και ξέρεις ότι ο άλλος που το πήρε δεν μπορεί να κάνει αυτά που μπορεί ενδεχομένως κάποιος να κάνει και στην Ελλάδα, ας πούμε, κάνει ένα αυτοκίνητο πιο ασφαλές στην αγορά του, ένα μεταχειρισμένο. Δηλαδή λες, τι να πάθει τώρα ένα αυτοκίνητο το οποίο το πηγαίνεις 0,60 και 100 χιλιόμετρα και 80. Και φυσικά πρέπει να περάσει εκταίο για να το πουλήσεις και να το αγοράσει ο επόμενος. Και κταίο θα το περάσει κταίο, έτσι. Όχι κταίο, θα το περάσει κανονικά κταίο. Όλα, full complet. Ναι, και αν δεν είναι για να βγει στο δρόμο, είτε από αμορτισέρ, είτε από λάστιχα, είτε από τη φρένα, είτε από οτιδήποτε, δεν θα βγει στο δρόμο. Δεν θα μπορεί να το πουλήσει ο έμπορος. Και πρέπει να το περνάς μετά εσύ κταίο μία φορά το χρόνο. Κάθε χρόνο δηλαδή. Κάθε χρόνο χτέω, ναι. Για να βλέπουν ότι το αυτοκίνητό σου είναι ασφαλή, για να γυρίζεις γύρω-γύρω όλοι. Δεν το για μόνο πράγμα. Δημόσιος κίνδυνος. Σωστά. Το μόνο πράγμα που όταν θέλεις να πάρεις ένα μεταχειρισμένο, ξέρεις ότι έχει μόνο πάρα πολλά χιλιόμετρα γιατί είναι τεράστιες αποστάσεις. Ναι, κοίταξε. Θα βρεις και με. Δηλαδή τώρα πενταετίας. Έτσι, δύσκολα να βρεις κάτω από 50.000 χιλιόμετρα. Δηλαδή όλοι έχουν από 10.000 χιλιόμετρα το χρόνο και πάνω εδώ. Εντάξει. Συνήθως είναι γύρω στα 15.000 χιλιόμετρα το χρόνο, 17.000 χιλιόμετρα το χρόνο κάνουν εδώ. Συνήθως. Και άμα βρεις κάτω από 50.000, ας πούμε, για ένα αυτοκίνητο πενταετίας, δεν θα ψηλαστείς και δεν θα υποπτεύεσαι γιατί έκανε τόσο λίγα χιλιόμετρα και τι συμβαίνει με το αυτοκίνητο, αν έχουν γυρισμένα χιλιόμετρα ή οτιδήποτε. Ναι, ναι. Ναι, δεν νομίζω, γιατί εδώ πέρα αν πειράξει χιλιόμετρα και το... Και το στο, απλά σου κλείνει το μαγαζί, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία μετά. Δηλαδή πήγες και έλεγξες το κταίο ότι τα χιλιόμετρα δεν είναι αυτά, μετά δεν ξανανοίγεις μαγαζί. Τελειώνεις εκεί. Οπότε δεν συμφέρει να κάτσεις να κάνεις και τέτοιες κινήσεις, έτσι. Είναι, παιδιά, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Απλά... Εντάξει, πρέπει να τα ζήσεις να πεις ότι ναι, αυτό, ναι, αυτό είναι. Είναι ένα και ένα κάνουν δύο. Έκλεψα. Πρέπει να το πληρώσω. Έτρεξα παραπάνω, πρέπει να το πληρώσω. Ή πια, πρέπει να το πληρώσω. Αυτό. Τελείωσαμε, συμβιβάζεις και πηγαίνεις όπως πηγαίνουν όλοι. Εντάξει. Και στην Ελλάδα νομίζω ότι αν υπήρχε μια, έτσι, αν υπήρχαν λίγο έτσι πιο αυστηρά μέτρα γενικότερα, έτσι, σε όλα τα πράγματα, όχι μόνο στο αυτοκίνητο, η χώρα θα ήταν αλλιώς. Το θέμα δεν είναι να υπάρχουν αυστηρότητα, το θέμα είναι να γίνονται έλεγχοι. Άμα δεν έχεις το έλεγχο... Καλά, δηλαδή, ναι, εντάξει. Όσο και αυστηρά να τα κάνεις... Τώρα... Ναι, τώρα τι θέλετε να πούμε ότι... πώς εμείς, δηλαδή, τώρα είμαι στα 44, έτσι, δίπλωμα στα 18, 26 χρόνια οδήγησης στην Ελλάδα, με έχουν σταματήσει 3 φορές. Στα 26 χρόνια με έχουν σταματήσει 3 φορές και μάλιστα η μία ήταν μια εβδομάδα πριν...
έρθω και εδώ. Για έλεγχο, έτσι. Να σταματήσουν για τυπικό έλεγχο για οτιδήποτε. Μία όταν ήμουν 18, μία στα 30 και μία στα 44. Αυτό είναι. Αυτή είναι η έλεγχη που γίνεται στην Ελλάδα. Έτσι. Και περνάνε όλοι και αν δεν έχει κταίο, δεν έχει ασφάλεια, δεν έχει αυτό, δεν θα το βρουν. Πώς δεν φυσικά θα το βρουν. Ενώ και να φανταστούν ηλεκτρονικά, οπότε ενημερώνονται οι αρχές αν έχει πληρώσει τα πάντα, κταίο, τα πάντα. Δεν χρειάζεται να έχει τίποτα άλλο μαζί. Καταρχήν δεν χρειάζεται να έχει τίποτα άλλο μαζί σου, κυκλοφορείς με το δίπλωμα του αυτοκινήτου σου. Δεν χρειάζεσαι ξεχωριστά ταυτότητα, διαβατήρια, τέτοια αυτά, το ενώ κυκλοφορεί στον δρόμο. Δηλαδή με την ταυτότητα, με το δίπλωμα αυτό, έτσι, μπαίνουν σε ένα σύστημα και γνωρίζουν τα πάντα. Αν το αυτοκίνητό σου έληξε η ασφάλειά του, αν το αυτοκίνητό σου δεν έχει περάσει χτέο, αν το αυτοκίνητό σου δεν έχει πληρώσει τέλη, έτσι, δεν υπάρχει. Είναι όλα καταχωρημένα σε ένα σύστημα. Δεν υπάρχει να σου... Αυτό μπαίνεις και το πληρώνεις. Καταρχήν όλα γίνονται online. Να σου πω το δίπλωμα, ας πούμε, απλά, πολύ απλά, το μετέπρεψα πηγαίνοντας πολύ απλά έτσι στο αντίστοιχο μεταφορών. Όχι, ένα αντίστοιχο μεταφορών εδώ πέρα. Απλά πηγαίνεις, σου δίνεις το παλιό, το διαβατήριό σου, έτσι, ένα χαρτί ακόμα κάτι να υπάρχει ότι κάπου μένεις, σε βγάζουν μια φωτογραφία, τους δίνεις και κάποια χρήματα φυσικά και έτσι και σε 3 μέρες έρχεται στην πόρτα σου. Και μπορείς κανονικά έτσι να οδηγείς, να πηγαίνεις όπου θέλεις. 3 μέρες. Είναι απλοποίηση. Δηλαδή την πρώτη φορά που πήγα σε ΟΑΕΔ εδώ πέρα, έτσι, γιατί θέλω να πάρουμε ένα χαρτί, ας πούμε, κάτι, πραγματικά ένιωσα, δεν ξέρω παιδιά, ένιωσα ότι πού ήρθα και τι ωραία που είναι τα πράγματα και πόσο απλά είναι τα πράγματα, έτσι. Μπαίνεις 5 άτομα ρεσεψιόν, πολιτισμένα στη σειρά, σε ρωτάνε για ποιο πράγμα ήρθατε, για αυτό. Το όνομά σου αυτό. Καθίστε εκεί, σε 10 λεπτά σε φωνάζουν, πηγαίνεις μέσα, κλείνεις το πρόβλημα, φεύγεις. Τελειώσαμε. Έχει σαλόνι, έχει το τέτοιο, να καθίσει να κάνει. Είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Είναι σε μερικά πράγματα πίσω, αλλά σε αυτά που αφορούν την εξυπηρέτηση του πολίτη, την ποιότητα ζωή, ναι, την ποιότητα ζωή είναι μπροστά. Έτσι. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν. Αυτά. Μάλλον να σε ευχαριστήσουμε έτσι που ήσουν να. Επιτέλους, δηλαδή, μπορέσαμε και κάνουμε έτσι, ένα μισάω, ναι. Αν και είχαν κάποιες ψηλοδιακοπές ή τηλεφωνικές σύνδεσεις, αλλά τουλάχιστον ακούγεται πολύ πιο καλύτερα από τις προηγούμενες φορές. Ωραία, βρήκαμε τον τρόπο. Δηλαδή, εντάξει, βρήκαμε τον τρόπο. Λοιπόν, βρήκαμε τον τρόπο, ωραία. Εδώ να σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας και θα είμαστε και συνεχώς σε επικοινωνία για περισσότερα και ωραία πράγματα που σιγά σιγά ετοιμάζεις και εσύ εκεί στην Μελβούρνη. Θα τα πεις και εσύ σιγά σιγά. Ας κρατήσουμε λίγο γωνία έτσι, τον κόσμο που ξέρει ποιος είσαι, ο Μάνος Αναγνωστόπουλος. Λοιπόν, εδώ από Θεσσαλονίκη. Καλά να είστε, καλή εκπομπή. Και είμαστε επικοινωνία. Έτσι. Έγινε, Μάνο, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ μας επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car, το τελευταίο 20λεπτό της εκπομπής. Θα σκοτσάνεις Γιάννης Αντωνόπουλος πίσω τα μικρόφωνα, με Σωτήρια Δασκαλάκη στην ηχοληψία. Καλημέρα σε όλους όσους έχετε στείλει τα μηνύματά σας και στο Γιώργο Τραγάκη από Ρουμανία, τον Μάικη του Κοσμίδη, τον Κώστα του Χατζή, τον Αστέριο, τον Αλέξη και πάρα μα πάρα πολύ ακόμα, την Μαρία τη Φίλου, τον Πασχάλη τον Παπάζογλου, τον Άκη. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Μένουν τελευταία 20 λεπτά και πάμε για νέα του αυτοκινήτου. Αλλά πριν πούμε τα νέα, μεγάλος χορηγός της εκπομπής η Mini Velmar Marino Adepa 10 στην Θεσσαλονίκη, με τηλέφωνο επικοινωνίας 475-871. Πλέον έρχονται Mini Hot Days για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδων αυτοκινήτων. Είναι η ώρα να πάρετε το δικό σας Mini για μοντέλα τα οποία πραγματικά βρετανικά, τα οποία έχουν εξαιρετική διασκεδαστική οδήγηση.
Διαφερόμενοι λοιπόν που θα θέλουν να αγοράσουν ένα μίνι με όφελος έως 5.000 ευρώ και προνομιακό επιτόκιο μέχρι και 2,9%. Είναι εκπληκτική η προσφορά. Το να πάει να πάρεις ένα αυτοκίνητο και το επιτόκιο να είναι προνομιακό με 2,9%. Ισχύει για λίγες ημέρες και περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, έτοιμο παράδοτα όλα, μέχρι και τις 30 Οκτώβου του 2019. Πηγαίνετε Mini Velmar, Μαρίνο Τυπα 10, υπάρχουν όλα τα Mini διαθέσιμα για test drive να τα οδηγήσετε και όποιο καλύπτει τις ανάγκες σας, κλείστε το, γιατί πρόκειται για έτοιμο παράδοτα μοντέλα Mini. Μέχρι τις 30 Οκτώβου του 2019. Τα ηλεκτρικά μοντέλα είναι κάτι για το οποίο έχει μπει τα τελευταία 2 χρόνια στη ζωή μας πιο έντονα από ό,τι τα προηγούμενα. Και ο λόγος είναι ότι όλες οι εταιρείες ετοιμάζονται προς την ηλεκτροκίνηση με ορόσημο το 2023-2024 που όλες οι εταιρείες στην γκάμα τους πλέον θα έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες των αυτοκινήτων. Έτσι λοιπόν η Fiat δεν θα έλειπε από αυτό. Είπαμε, το 500 ίσως είναι η καλύτερη αναβίωση που έχει γίνει ποτέ από εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων. Το 500 λοιπόν στο κεντρικό εργοστάσιο της Fiat στο Τωρίνο θα ξεκινήσει πλέον την άνοιξη 2020 ως ηλεκτρικό. Η παρουσίασή του έγινε στη νέα μονάδα παραγωγής του εργοστασίου της Fiat στο Τωρίνο, καθώς επενδύθηκαν πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ για να δημιουργηθεί και να αρχίσει να δημιουργείται μάλλον η γραμμή παραγωγής ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Φανταστείτε ότι στο εργοστάσιο του Τωρίνο στη Fiat τα τελευταία 80 περίπου χρόνια έχουν κατασκευαστεί πάνω από 28.700.000 αυτοκίνητα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια στον κόσμο και σημαντικό ότι θα βγει και από εκεί το Fiat 500 το ηλεκτρικό. Άνοιξη του 2020 ξεκινά η κατασκευή του. 1.200 επιπλέον εργαζόμενοι θα συμπεριληφθούν για να μπορέσουν να συναρμολογήσουν το ηλεκτροκίνητο 500, με τη Fiat να στοχεύει να θέλει να βγαίνουν στην παραγωγή ετησίως 80.000 ηλεκτρικά Fiat 500. Το Fiat 500 σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε στο Τωρίνο, στα κεντρικά γραφεία της Fiat. Εκεί λοιπόν στο εργοστάσιο, στο Μυραφιόρι. Λοιπόν, άνοιξη του 2020 περνάει πλέον το ηλεκτρικό Fiat 500. Και για να μείνουμε στις νέες τεχνολογίες, η Jaguar Land Rover εξελίσσει ένα σύστημα, όπως και πολλοί άλλωστε premium κατασκευαστές, το οποίο θα επεξεργάζεται δεδομένα από κάμερα για να αντιλαμβάνεται τη διάθεση του οδηγού. Όχι μόνο όταν είναι κουρασμένος, είναι σημαντικό, ότι θα τσεκάρει τη διάθεση του οδηγού. Συγκεκριμένα λοιπόν το σύστημα θα ανιχνεύει εκφράσεις του προσώπου ώστε να καταγράψει τα επίπεδα του στρες και ανάλογα να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματισμού, του φωτισμού και την ένταση του ηχοσυστήματος. Πέρα λοιπόν από τον έξυπνο αλγόριθμο της τεχνητής νοημοσύνης, το σύστημα θα βασίζεται σε μια κάμερα και σε βιομετρικούς αισθητήρες που θα παρακολουθούν συνεχώς τον οδηγό. Μάλιστα, η Jaguar δεν περιορίζει το σύστημα μόνο στους εμπρός επιβάτες, αλλά το μελετά και για τους πίσω, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες κάμερες ενσωματωμένες στα εμπρός προσκέφαλα. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, το σύστημα θα μπορεί να χαμηλώσει το φωτισμό, να ανεβάσει ελαφρώς τη θερμοκρασία, να σηκώσει τις πλευρικές κουρτίνες του οχήματος, έτσι ώστε οι πίσω επιβάτες να οδηγηθούν πιο εύκολα στον ύπνο. Να τους κοιμίζει δηλαδή. Να τους κοιμίζει. Γενικότερα, βέβαια, στα επόμενα χρόνια θα δούμε πολλές τεχνολογίες στο εσωτερικό των αυτοκινήτων, όπως νέας γενιάς heads-up display, φωνητικές συντολές και ανέπαφο έλεγχο που θα αντικαταστήσουν τις ψηφιακές οθόνες. Και έρχομαι εγώ και σε ρωτάω, φίλε Τάσο, αν οι πίσω επιβάτες θέλουν να κοιμηθούν και ο οδηγός μπροστά πρέπει να μείνει ξύπνιος για να μπορέσει να τους πάει εκεί που είναι να πάνε, εκεί σε θέλω κάβουρα. Πώς θα κάνεις, δηλαδή θα χωρίς το αυτοκίνητο στη μέση, θα βάλεις κάτι ώστε πίσω να έχεις φωτισμό, ανεβασμένη θερμοκρασία, χαμηλή μουσική και μπροστά στον οδηγό πιο κρύα θερμοκρασία και ένταση. Στείλε ένα email στη Jaguar. Πραγματικά, πώς το σκέφτεστε αυτό. Και θα σου απαντήσουν καταλήλως, πιστεύω. Είναι δύο πράγματα που δεν συνάδουν, Τάσο.
Δεν μπορεί να έχει το πίσω κοιμισμένο και τον μπροστά ξύπνιο. Ένα χώρο είναι, ούτε ένα μέτρο από σύντομα του χωρίζει. Ναι. Ή θα κοιμηθούν όλοι. Εντάξει, είναι κάτι για το οποίο θα το προβλέψουν, δεν το συζητάμε. Αλλά για να δούμε λοιπόν. Είναι κάτι για το οποίο λένε ότι βγαίνει προς τα έξω οι νέες αυτές τεχνολογίες. Λογικά όποια προβληματάκια και τι. Όντως είναι τέτοιο πρόβλημα. Τι θα κάνει με τον πρόεδρο του επιβάτε. Δηλαδή οι άλλοι κοιμούνται πίσω και θα πρέπει στον οδηγό να αρχίσουν να κοιμάται. Όχι, ξυπνήστε όλοι. Δεν υπάρχει μουσική. Για να δούμε λοιπόν τι θα μπορέσουν να κάνουν. Καθώς και η Toyota ανακοίνωσε πως τα αυτόνομα αυτοκίνητά της πλέον μετά από τις δοκιμασίες σε δημόσιους δρόμους στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία θα κάνουν πλέον δοκιμές και στην Ευρώπη. Η αρχή θα γίνει στο κέντρο Βρυξελών της, στο κέντρο της Toyota στην Βρυξέλλες. Πρόκειται για ειδικά τροποποιημένα Lexus LS τα οποία είναι εξοπλισμένα με διάφορους οχητήρες, ραντάρ, κάμερες και συστήματα εντοπισμού θέσης ώστε να μπορέσουν να δοκιμάζουν τη νέα τεχνολογία της αυτόνομης οδήγησης. Τώρα, η Toyota όπως έκανε γνωστό, τα αυτοκίνητα, τα αμυγός ηλεκτρικές εκδόσεις έρχονται το 2020 και το 2021, οπότε οι δοκιμές γίνονται πιο εντατικές για να μπορέσουν να βγάλουν όσο γίνεται καλύτερο αποτέλεσμα, καθώς είπαμε αμυγός ηλεκτρικές εκδόσεις στο Toyota 2020 και 2021 έρχονται τα ηλεκτρικά της στο Toyota. Και πάμε σε νέα από τον νέο κόσμο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μιας και εκεί ολοκληρώθηκε ένας κύκλος ζωής των όσων από τα πιο αγαπημένα αυτοκίνητα και τα πιο αναγνωρίσιμα, και τα πιο αναγνωρίσιμα επίσης, σωστά. Μιλάμε για το γνωστό σκαραβαίο της Volkswagen, το Volkswagen Beetle, τον οποίο η Volkswagen για δεύτερη φορά αποχαιρετά, μιας και το κλασικό μοντέλο μετά από πόσα χρόνια ζωής το αποχαιρέτησε γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 80, με μόνο κάπου εκεί στο Μεξικό να βγαίνουν κάποιες μονάδες. Και όλος τυχαίως και η καινούρια γενιά του Volkswagen Beetle τερματίζει τη ζωή της με τα τελευταία 65 αυτοκίνητα να βγαίνουν πάλι από το εργοστάσιο κατασκευής του Μεξικού, τα οποία θα έχουν ή έχουν και την όνομα, έχουν μια συγκεκριμένη αρρύθμιση με την ονομασία Final Edition, τα οποία θα έχουν κάποια αποκλειστικά στοιχεία. Για δεύτερη φορά λοιπόν ο σκαραβαίος τελειώνει τον κύκλο του. Ίσως μια αναβίωση που δεν πέτυχε όσο θα έπρεπε, όσο μάλλον θα θέλανε στην Volkswagen. Ναι, όχι ότι ήταν άσχημη, αλλά απλά ξεκίνησε από την αρχή λίγο στραβά θα έλεγα. Βέβαια, με τις μετατροπές το αυτοκίνητο έγινε αρκετά όμορφο. Γιατί στην αρχή ήταν λίγο κάπως. Αλλά εντάξει, πάρω στο γεγονός ότι τελείωσε. Λίγο κάπως. Ένα λαϊκό αυτοκίνητο. Σκαραβαίος. Που ήταν λαϊκό αυτοκίνητο. Το κάνεις αναβίωση και το εξοπλίζεις και το βάζεις σε μια διαδικασία πιο ακριβή. Θυμάστε την πρώτη γενιά. Ακριβώς, βάζεις μια βοήθεια πιο ακριβή και θέλεις να δώσεις στον κόσμο να μπει σε διαδικασία να ξαναμπεί, να ξαναγοράζει ένα σκαραβαίο. Το ξεκίνησαν όντως λάθος από την αρχή. Για μένα θα έπρεπε να γίνει όντως πιο λαϊκό, δηλαδή να παρανάχει τα στοιχεία που έκαναν το σκαραβαίο στο πιο αγαπημένο αυτοκίνητο στον κόσμο. Ναι, προφανώς εκεί οι άνθρωποι της Volkswagen θα το κάνουν εισαγωγικά πιο premium, ας πούμε, για ένα σκαραβαίο. Εσύ το λες πολύ ευγενικά. Εγώ θα έλεγα ότι προσπάθησαν να βγάλουν χρήμα από την αγάπη του κόσμου για ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Ναι. Γιατί σκεφτήκαμε ότι σκαραβαίος είναι, πάρα πολλοί είχαν σκαραβαίο στα νιάτα τους ιδίως σαν πρώτο αυτοκίνητο. Σου λέει, θα το ξαναπάρουνε. Και πας και μου το βγάζεις με 1800 κινητήρα στην πρώτη γενιά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που κάνεις. Το κατέστρεψες το μοντέλο. Εντάξει, κάτι για το οποίο το είδαν στην Volkswagen, αργήσανε λίγο, αλλά μετά προσπάθησαν και το στρώσανε, μπορέσαν να κάνουν κάποιες αλλαγές. Αλλά για μένα η πρώτη εντύπωση θα που μετρούσε, γιατί έγινε πολύ ντόρος τότε ότι θα γίνει αναβίωση του σκαραβαίου και θα γίνει αναβίωση του σκαραβαίου και αμάν παιδιά θα δούμε τον καινούργιο του σκαραβαίου και να κάτι τρέλες εκδόσεις που είχαν βγάλει. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, αλλά δεν τους έκατσε. Δεν έφτασε. Λοιπόν, και τώρα για το κλείσιμο, έτσι μια ακόμα τελευταία είδηση από τις ΗΠΑ.
όπου κάπου εκεί σε ένα από τα μεγάλα τσιφαράγγια που διατρέχουν το νέο κόσμο, ένα τρένο με 30 βαγόνια λοιπόν εκτροχιάστηκε. Ναι. Λόγω προφανώς λέει, της μεγάλης διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ ημέρας και νύχτας, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να παραμορφωθούν οι γραμμές, το οποίο συγκεκριμένο τρένο ήταν γεμάτο με καινούργια μοντέλα της Jeep, τα οποία πηγαίνανε στους ιδιοκτήτες τους, τα οποία ήταν ήδη δηλαδή παραγγελμένα, και κάποια άλλα μοντέλα από διάφορες εταιρείες. Είχε μέσα Gladiator, Wrangler, Chevrolet, το Silverado, το Sierra της General Motors. Είχε πάρα πολλά μοντέλα. Οι φωτογραφίες πονάνε πραγματικά, ναι. Τα βλέπεις και πονάνε. Τελές είναι καλύτερο αυτοκίνητο βέβαια. Το ευτύχημα είναι ότι σύμφωνα με τον το σερίφι της περιοχής εκεί, είναι ότι το τρένο είχε και κάποια επικίνδυνα υλικά. Αχα. Μαζί με τα αυτοκίνητα, τα οποία ευτυχώς δεν, τα συγκεκριμένα βαγόνια που είχαν αυτά τα υλικά φορτωμένα δεν πάθανε ζημιά ή δεν εκτροχιάστηκαν καν. Οπότε γλιτώσαν τα χειρότερα. Τα αυτοκίνητα. Ναι. Την πλήρωσαν μόνο τα αυτοκίνητα. Ευτυχώς δεν υπήρχε ανθρώπινο τραυματισμό. Ναι, ούτε ένα τραυματισμό. Και αλλά την πλήρωσαν τα αυτοκίνητα τώρα να. Και οι ιδιοκτήτες που θα περιμένουν κάνα δεκάρι εβδομάδες ακόμα για να, να ξαναπάρουν τα καινούργια αυτοκίνητα στα χέρια τους. Να έχει πληρώσει το αυτοκίνητο, να περιμένει πώς και πώς να πάρει τον Gladiator τη Jeep. Γιατί θέλει να πα να κάνει. Ναι, ναι. Και σου λέει αύριο το έχουμε εδώ στην αντιπροσωπεία, μετά το πάρετε. Αύριο δεν. Συνήθω δεν του ειδοποιούν. Πρέπει να έρθει πρώτα το αυτοκίνητο για να του ειδοποιήσουν. Αλλά να περιμένει ο αντιπρόσωπο, ο dealer, παιδί μου τη Jeep, που πήγαινε το συγκεκριμένο τρένο. Και. Πραγματικά δεν το ξέρει ποτέ. Τα έχουν φορτώσει, έρχονται. Και εσύ ξέρει, περιμένατε σε μια εβδομάδα, ξέρω εγώ το πολύ. Για να πάρει το Gladiator. Μιλάμε τώρα για, εντάξει, για ένα Jeep το οποίο πηγαίνει παντού. Παντού και έχει και την καρότσα από πίσω. Και σε παίρνει ο dealer και σου λέει, ξέρετε. Δεν γίνεται. Εντάξει. Περιμένει λίγο παραπάνω. Ασφαλισμένα είναι. Ούτως ή άλλως, εντάξει. Εντάξει, δεν είναι. Είναι καταστροφή, αλλά γι' αυτό το λόγο τα έχουν ασφαλισμένο. Οπότε δεν θα κλάψει και ιδιαίτερα η Jeep. Θα ξαναφτιαχτούν, θα πάρουν τις αποζημιώσεις και ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Και έχουμε και Φόρμουλα 1, έχουμε αγωνιστικό τρίμερο στην πίστα του Silverstone, όπου εκεί πραγματικά Mercedes και Red Bull δείχνουν πραγματικά πάρα πολύ δυνατές. Δεν ξέρω πώς θα γίνει να τα καταφέρει η Ferrari και να μπει σφήνα τουλάχιστον στην Mercedes, εντός έδρας αγώνα για τον Lewis Hamilton, με όλα τα προγνωστικά να δίνουν τον Lewis Hamilton ως νικητή για τον αυριανό αγώνα. Σήμερα λοιπόν κατά τα κτίρια 4 η ώρα στην δημόσια τηλεόραση και αύριο ο αγώνας στις 4 και 10. Όσοι λοιπόν μείνετε στην πόλη και απολαύσετε την άδεια πόλη, 4 και 10 αγώνα στην δημόσια τηλεόραση, ή όσοι λοιπόν πάτε για μπάνιο και έχετε δεδομένα από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, γνωστός τρόπος, μπαίνετε στο site της ΕΡΤ και μπορείτε να παρακολουθήσετε και από εκεί τον αγώνα σε πολύ καλή ποιότητα. Έτσι λοιπόν, αγωνιστικό τρίμερο λοιπόν στη Φόρμουλα 1, πίστα του Silverstone, 4 η ώρα οι κατατακτήρες, 4 και 10 ο αγώνας. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, ευκαιρία για όσους θέλετε να αποκτήσετε ένα mini. Τώρα είναι πραγματικά η ευκαιρία με το mini hot days που ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων mini τα οποία υπάρχουν. Πηγαίνετε στη mini Velmar Μαρίνο τύπα 10 με τηλέφωνο επικοινωνίας 475-871. Υπάρχουν διαθέσιμα test drive από όλα σχεδόν τα mini που στην γκάμα της εταιρείας. Πηγαίνετε, κάνετε drive και κλείνετε το δικό σας mini. Ετοιμοπαράδοτα με όφελος έως 5.000 ευρώ και προνομιακό επιτόκιο, πραγματικά προνομιακό 2,9% με το χρηματικό πρόγραμμα All in Mini της Mini Financial Services. Ισχύει μόνο για λίγες μέρες, για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων και για ταξινομήσεις έως 30 Αυγούστου. Mini Velmar, Marino Dipa 10, πηγαίνετε, υπάρχουν διαθέσιμα test drive και πάντα θα παίρνετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο, θα πρέπει να κάνετε test drive
το συγκεκριμένο το οποίο εσείς θα θέλετε να αποκτήσετε. Είναι κανόνας απαράβατος. Πλέον όλες οι εκπροσωπείες έχουν test drive, διαθέσιμα σχεδόν όλη την γκάμα, εκτός αν είναι κάτι πιο εξειδικευμένο το οποίο θα θέλετε να αποκτήσετε, αλλά εκεί είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες για να αγοράνε στο τέτοιο αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν, Mini Hot Days στη Mini Velmar, Marino Di Padeca, τηλέφωνο επικοινωνίας 475-871. Ακολουθεί ένας απλός παρατηρητής με τον Γιώργο Συρίγο να σας πει τα νέα γενικά, όχι μόνο ποδοσφαιρικά ή αθλητικά, αλλά και τις επικαιρότητες με το δικό του ξεχωριστό μοναδικό τρόπο. Από Γιάννη Αντωνόπουλο και Τάσο Κοτσάνη, να έχετε ένα καλό και safe τη Σαββατοκυριακό. Γεια σας.